Ο κόσμος βλέπει τη Λατέρνα και το ευχαριστιέται. Σ' αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Καμίνη, που μας έδωσε την άδεια για να παίξουμε εδώ πέρα με τη Λατέρνα, για να είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ στον πεζόδρομο. Για να είμαστε. Και τους κυρίους, ειδικά και τους κυρίους που είναι στον τρίτο όροφο, που είναι υπεύθυνοι για την έγκριση της άδειας, θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Και τους κυρίους που είναι στον τρίτο όροφο, που είναι υπεύθυνοι για τις άδειες, και τον κύριο Δήμαρχο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως έναν καστανά στη Θεσσαλονίκη δεν του δώσαν άδεια ούτε κάστανα να πουλάει. Εντάξει, δεν του δώσανε, και να μην του δώσουν άδεια σημαίνει υπήρχε κάποιος λόγος. Υπήρχε. Λόγος υπήρχε, αλλά και αυτός έπρεπε να επιβιώσει. Είναι σίγουρα, όλοι προσπαθούμε να επιβιώσουμε, και εγώ που παίζω Λατέρνα εδώ πέρα προσπαθώ να επιβιώσω, όχι εγώ προσωπικά, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου προσπαθώ να επιβιώσω, γιατί δεν παίζω έτσι για να περνάει η ώρα μου, γιατί μ' αρέσει, γιατί είμαι υποχρεωμένος να παίξω για να ζήσω τα παιδιά μου. Το ίδιο και οι καστανάδες, το ίδιο και... Ναι, σίγουρα όλοι. Κάπου πρέπει μερικοί να δίνουν και λίγο ανοχή, όχι τόσο πολύ σκληρή βία. Γιατί εγώ σαν άνθρωπος του πεζοδρομίου το βλέπω λίγο πολύ άδικα. Γιατί μου αρέσει και το δίκιο, είμαι υπέρ του δίκιο, υπέρ της νόμιμης τάξης. Όμως είναι λίγο βίο αυτό που είδα. Τώρα να πηγαίνουν να μαζεύουν τον καστανά, καθώς είναι οικογενειάρχης άνθρωπος, είναι η οικογένεια. Όπως όλοι μας που παίζουμε στο πεζοδρόμιο, όλοι θέλουμε να επιβιώσουμε. Ο καθένας λίγο, άλλος πολύ, άλλος για το κέφι του. Εγώ προσπαθώ για την οικογένειά μου, όχι για μένα προσωπικά, για την οικογένειά μου, γιατί έχω 4 παιδιά να ζήσω.